Έγινε το πρωί στην πλατεία Γεωργίου η επίσημη έναρξη της εκδήλωσης «Νεολαία σε κίνηση», η οποία διοργανώνεται από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα με την αρρωγή του Δήμου Πατρέων και της Αντιδημαρχίας Παιδείας. Είναι μια εκστρατεία επικοινωνιακή για να πληροφορηθούν οι νέοι σε όλη την Ευρώπη για τις ευκαιρίες που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους νέους μας για να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. Γι' αυτό λέγεται νεολαία σε κίνηση, είναι χρησιμοποιώντας την κινητικότητα βασικά, δηλαδή να πάρεις την ευκαιρία να πας κάπου αλλού και να κάνεις, ας πούμε, συνέχιση των σπουδών σου, να κάνεις έρευνα, να κάνεις επαγγελματική κατάρτιση, μπορείς να πας ως εθελοντής σε άλλη χώρα. Υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα, εμείς καλούμε τους νέους να τα ανακαλύψουν. Νομίζω ότι τώρα πια όλοι οι νέοι έχουν κίνητρο να τα ανακαλύψουν, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Δεν ήταν όσο εύκολα παλιά κάποιος έμπαινε στην αγορά εργασίας. Στα θεματικά περίπτερα της εκδήλωσης συμμετέχουν τοπικοί φορείς, καθώς και εκπρόσωποι υπουργείων και φορέων που υλοποιούν ευρωπαϊκά προγράμματα για την κινητικότητα των νέων στους τομείς της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης, οι οποίοι παρέχουν στους επισκέπτες πληροφορίες και ενημερωτικό υλικό. Πέραν των 27 κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν άλλα 4 που είναι ισότιμα για θέματα απασχόλησης, όπως η Ελβετία, το Λίχτενστάιν, η Νορβηγία και η Ισλανδία. Λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται για να μετακινηθούν για εργασία σε ένα άλλο κράτος, μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα του ΟΕΔ να βρουν το link του EURES, να ενημερωθούν ως απλοί χρήστες χωρίς να χρειάζεται ένα username, ένα password. Με απλές κινήσεις, με απλά κλικ, να βρουν εργασία. Το Γραφείο Διασύνδεσης βοηθάει τους φοιτητές και απόφοιτους πώς να συντάξουν το βιογραφικό τους για μεταπτυχιακές σπουδές, για έβρεση απασχόλησης. Παράλληλα με τις εκδηλώσεις πραγματοποιούνται δραστηριότητες ψυχαγωγικού χαρακτήρα και εργαστήρια για μαθητές.